Καλημέρα σας. Κύριε Αρχηγέ, κύριε Γενική Διευθυντή του Υφυπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής της Κυβέρνησης, αγαπητέ Γενική του Υπουργείου Άμυνας, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας, κατά την οποία θα παρουσιαστεί η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης. Επιθυμώ καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θέλω επίσης να σημειώσω για ακόμη μία φορά το γεγονός ότι για όλους εμάς στο Υπουργείο Άμυνας η αποστολή των λειτουργών των μέσων ενημέρωσης είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς τα ζητήματα που άπτονται της άμυνας, της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης των πολιτών μας προϋποθέτουν και απαιτούν την έγκυρη, σοβαρή και αξιόπιστη ενημέρωσή τους. Η δυνατότητα που παρέχει η ψηφιακή υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης αποτελεί αδιαφυσβήτητα μία σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Άμυνας με στόχο τη δίχως ταλαιπωρία εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Η ανάπτυξη και λειτουργία της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας αποτελεί μέρος της προσπάθειας της πολιτείας για ένα ευρύ και συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος αποσκοπεί στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών που θα διευκολύνουν τη ζωή του πολίτη. Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση μπορεί να βελτιώσει την εξυπηρέτηση του πολίτη, εφαρμόζοντας την αρχή Government to Citizen με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι πολίτες έχουν την ευχέρεια πρόσβασης σε πληροφορίες και τη δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση διαδικασιών, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε κυβερνητικές υπηρεσίες. Αυτό εξοικονομεί ουσιώδη χρόνο και μειώνει το κόστος τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια των διαδικασιών, μειώνοντας πιθανά λάθη, παραλήψεις και καθυστερήσεις. Η ψηφιακή υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας, που εγκαινιάζουμε σήμερα, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους Κύπριους πολίτες να παραλαμβάνουν ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας gov.cy πιστοποιητικά βεβαιώσεις στρατολογικής κατάστασης ή και άδειες εξόδου, ανάλογα με τον λόγο έκδοσης για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση. Η όλη διαδικασία, όπως φαίνεται στις προβολές, θα φανεί στις προβολές σε λίγο, από όπου και αν βρίσκεται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, αρκεί να είναι ταυτοποιημένος χρήστης της σελίδας gov.cy, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία. Κυρίες και κύριοι, ζούμε στην εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία χαρακτηρίζεται από νέες προκλήσεις, νέες ανάγκες και δεδομένα. Η ανανέωση και βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών των υπηρεσιών του κράτους αποτελούν αδύρυτη ανάγκη. Ως Υπουργείο Άμυνας οφείλουμε να είμαστε ευέλικτοι και να δεχόμαστε αυτές τις αλλαγές σαν ευκαιρία για συνέχιση, αναβάθμιση, προκειμένου να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως φορείς δημόσιας διοίκησης. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και το Αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Άμυνας, καθώς επίσης και την ανάδοχο εταιρεία Ernst & Young για τη συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου προς όφελος των Κυπρίων πολιτών. Σας πληροφορώ ότι αναμένονται και νέα έργα στο προσεχές μέλλον που θα συμβάλλουν περισσότερο και περαιτέρω στη ψηφιακή αναβάθμιση του Υπουργείου μας. Ευχαριστώ. Να καλέσω στο βήμα τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, τον Δ. Νεόφυτο Παπαδόπουλο, για το δικό του χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, Αρχηγέ, φίλε Ανδρέα, συνάδελφοι. Η δική μου παρουσία σήμερα εδώ εξυπηρετεί κυρίως να γιορτάσω το πρώτο δείγμα της δουλειάς που μπορεί να φέρει σε πέρας το κομμάτι εκείνων του Υφυπουργείου, αυτό που ονομάζουμε εργοστάσιο ψηφιακών υπηρεσιών, η μετάφραση. Να συγχαρώ για την άψογη συνεργασία Υπουργέ του
του Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των μελών της, του Υπουργείου, την EY. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η συνεργασία ήταν εξαιρετική και οι επόμενες υπηρεσίες θεωρώ ότι θα ολοκληρωθούν με ρυθμούς πολύ γρηγορότερους και εκπαιδεύουμε εαυτούς, εκπαιδεύουμε τις εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται μαζί μας, οι οποίες εκπαιδεύονται στο έργο. Είναι χαρά μου λοιπόν που ξεκινούμε με το Υπουργείο Άμυνα να προσφέρουμε υπηρεσίες. Χαίρομαι διότι ο δικός σας χαιρετισμό τονίσατε τον οριζόντιο ρόλο και την υποστήριξη που το Υφυπουργείο μπορεί να δώσει για το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και οι ευχές μου πάνε επίσης σε ακόμα μεγαλύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου σας και του κράτους ολόκληρου. Ευχαριστώ πολύ.